μας. Είμαστε σελίδα 327 από το βιβλίο Βασιλέων Α, κεφάλαιον Α και εδάφιο 38. Σελίδα λοιπόν 327, πρώτο κεφάλαιο, Α κεφάλαιο 38 εδάφιο. Τότε κατέβει Σαδόκο ιερεύς και Νάθανο προφήτης και Βεναΐας ο γιος του Ιεδαΐ και Χερεθέοι και Φελεθέοι και κάθισαν τον Σολομώντα επί των την ημίωνον του βασιλέως Δαβίδ και έφεραν αυτόν εις γιον. Και έλαβε Σαδόκο ιερεύς το κέρος του ηλαίου εκ της σκηνής και έκρισε του Σολομώντα. Και σάλπισαν δια της σάλπιγκος και είπε πας ο λαός ζήτω βασιλεύς Σαλομών. Και ανέβη πας ο λαός κατόπιν αυτού και έπαιζε ο λαός αυλούς και εφραίνε το εφροσύνη μεγάλη και η γη εσχίζετο εκ των φωνών αυτών. Και ήκουσε εν Αδωνίας και πάντες και κλειμένοι αυτού καθώς ετελείωσαν να τρόγωσι και ότε ήκουσεν ο Ιωάβ την φωνή της άλπιγκος είπε «Τι συμφωνία αυτή της πόλεως θορυβούσης» ενώ έτι ελάλη ιδού Ιωνάθαν Ιώσ Αβιάθαρτου αιρέως ήλθε και είπεν «Ο Αδωνίας προς αυτόν εισέλθε διότι είσαι ανηργενέος και φέρεις αγαθάς αγγελίας». Και απεκρίθη ο Ιωνάθαν προς τον Αδωνίαν «Βεβαίως ο Κύριος ημών ο βασιλεύς Δαβίδ έκανε βασιλέα το Σολομώντα και απέστειλε μετ' αυτού ο βασιλεύς Σαδόκ τον ιερέα και Νάθαν τον προφήτη και Βεναΐαν τον ιών του Ιωδαέ και τους Χερεθέους και τους Φελεθέους και κάθισαν αυτόν επί των ημίωνων του βασιλέως. Και έκρισαν αυτόν Σαδόκ ο ιερεύς και Νάθαν ο προφήτης βασιλέα εν Χιών. Και ανέβησαν εκείθεν εφρενόμενοι και η πόλη αντίχησεν. Αυτή είναι η φωνή την οποία νικούσατε. Και μάλιστα εκάθισον ο Σολομών επί του θρόνου της βασιλείας. Και εσήλθον έτη η δούλη του βασιλέως να ευχηθώσει τον Κύριο ημών τον βασιλέα Δαβίδ λέγοντες «Ο Θεός να λαμπρύνει το όνομα του Σολομώντος υπέρ το όνομά σου και να μεγαλύνει το θρόνο σου και να μεγαλύνει το θρόνο αυτού υπέρ των θρόνων σου». Και προσεκίνησεν ο βασιλεύς επί της κλίνης και είπε προς έτη ο βασιλεύς ούτως «Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ ως της έδωκε εις εμέ σήμερον διάδοχον καθήμενον επί του θρόνου μου και οι οφθαλμοί μου βλέπουσι τούτο». Τότε πάντες οι κεκλημένοι ή μετά του Αδωνία εξεπλάγησαν και σηκωθέντες υπήγον έκαστος στην οδόν αυτού. Ο δε Αθωνίας εφοβήθη από προσώπου του Σολομώντος και σηκωθήσει πήγε και πιάστη από τον κεράτων του θυσιαστηρίου και ανήγγυλαν προς τον Σολομώντα λέγοντας «Ιδού ο Αδωνίας φοβείται τον βασιλέα Σολομώντα και ιδού επιάστη από το κεράτον του θυσιαστηρίου λέγω να σωμώσει προς εμέ σήμερον ο βασιλεύς Σολομών ότι δεν θέλει θανατώσει τον δούλο αυτού διαρρωθμέας». Και είπε ο Σολομών «Εάν σταθεί ανηραγαθός ουδε μία εκ των τριχών αυτού θέλει πέσει επί την γη. Αν όμως ευρεθεί κακία εν αυτό θέλει θανατωθεί». Και απέστειλε ο βασιλεύς Σολομών και κατεβίβασε αυτόν από το θυσιαστηρίου και ήλθεν και προσεκίνησε το βασιλέα Σολομώντα και είπε προς αυτόν ο Σολομών «Ήπαγε εις τον οίκον σου». Επλησίασαν δε η μέρε του Δαβίδ να αποθάνει και παρήγγειλε προς τον Σολομώντα τον ιόν αυτού λέγον «Εγώ υπάγω την οδόν πάσης της γης, σι δε ίσχυε και έσω ανήρ». Και φύλατε τα σεντολάς Κυρίου του Θεού σου, περιπατώνεις τα σοδάς αυτού, φυλάτων τα διατάγματα αυτού, τα προστάγματα αυτού και τα σκρίσεις αυτού και τα μαρτύρια αυτού ως είναι γεγραμμένον εν τον νόμο του Μωυσέως διανεβημερείς εις πάντα ως απράτης και πανταχού όπου ανστραφείς. Για να στηρίξει ο Κύριος των λόγων αυτού των οποίων ελάλησε περί εμού λέγον «Εάν η ιή σου προσέχωσιν εις την οδόν αυτών ώστε να περιπατώσιν ενώπιόν με εναλυθεία εξ όλης της καρδίας αυτών και εξ όλης της ψυχής αυτών βεβαίως δε θέλει εκλείψει σε ανήρ επάνωθεν του θρόνου Ισραήλ». Και έτης η εξεύρης όσα έκαμεν σε μέ Ιωάβ ο υιός Σερουίας τι έκαμεν εις τους δύο αρχηγούς των στρατευμάτων του Ισραήλ και τον Αβενίρ, τον ιόν του Ιρ και τον Αμασά, ιόν του Ιεθέρ, τους οποίους εφώνευσε και έχισε το αίμα του πολέμου εν ειρήνη και έβαλε το αίμα του πολέμου εις την ζώνη αυτού, περί την οσφήν αυτού και στα υποδήματα αυτού, τα εις τους πόδας αυτού. Κάμε λοιπόν κατά τη σοφία σου και η πολιά αυτού ας μην καταβεί στον άδειν εν ειρήνη.
Προς τους ιούς όμως του Βαρζελαή του Γαλαδίτου, κάμε έλεος και ας είναι εκ των εστιόντων επί της τραπέζης σου, διότι ούτως επλησίασαν προς εμέ, ότε έφευγον από προσώπου του Αβεσσαλόμ του αδελφού σου. Και ειδού, μετά σου Σιμεή, ο ιός του Γυράου Βενιαμίτης από Βαουρίμ, ως της με κατηράστη κατάραν οδυνηράν, καθήν ημέραν επορευόμενης Μαχαναήμ. Κατέβη όμως προς απάντησή μου στον Ιορδάνη, και όμως προς αυτόν εις τον Κύριον λέγον, δε θέλω σε θανατώσει διαρομφέας. Τώρα λοιπόν μην αθώσεις αυτόν, διότι είσαι ανήρ σοφός και εξεύρεις τι πρέπει να κάνεις εις αυτόν και να καταβιβάσεις την πολυάν αυτού με αίμα εις τον Άδην. Αμήν. Ο Δαβίδ γέροντας, και όπως είπαμε την περασμένη φορά, ένας ανεκτικός πατέρας που ανεχότανε τα παιδιά του να κάνουν ό,τι θέλουν και το οποίο απέβει και για ζημιά δική του αλλά και για καταστροφή των παιδιών του. Ένας από αυτούς λοιπόν ο Αδωνίας, όπως παλαιότερα ήταν ο Αμνών και ο Αβεσσαλόμ, τώρα με τη σειρά του ο Αδωνίας, βλέποντας τον πατέρα του να γερνάει, λέει η Γραφή, επήρθη σε αυτόν, δηλαδή περηφανεύθηκε η καρδιά του και ζήτησε πράγματα που δεν ανήκουν σε αυτόν. Ένα από τα χαρακτηριστικά δηλαδή της υπερηφάνειας ενός ανθρώπου όταν υπερηφανευτεί, είναι να ζητάει για τον εαυτό του πράγματα που δεν του ανήκουν. Αυτό επιπλέον είναι και πλεονεξία. Και τους πλεονέκτες ο Θεός δεν τους θέλει καθόλου, ώστε εάν κάποιος είναι πλεονέκτης, λέει η Γραφή, να μην τον συναναστρεφόμεθα, αλλά και να τον εκβάλουμε έξω. Η πλεονεξία είναι κάτι που ο Θεός το παρομοιάζει με την ειδωλολατρία. Δηλαδή θέλω πράγματα, διεκδικώ, απαιτώ, όπως τώρα εδώ ο Αδωνίας απέτησε, διεκδίκησε πράγματα που δεν του ανήκουν, δεν είναι δικά του. Και τα διεκδίκησε με επιχειρήματα ορθότητος. Είμαι πρωτότοκος. Αλλά δεν έλαβε υπόψη του καθόλου ότι ο Θεός είχε προβλέψει και προφητεύσει και διατάξει τον Δαβίδ βασιλιάς να γίνει ο Σολομών. Μέσα όμως στην πλεονεξία και στην υπερηφάνεια υπερίσχυσε το κακό. Το αντίθετο της υπερηφάνειας, της πλεονεξίας, είναι να μην διεκδικώ ποτέ τίποτα, γνωρίζοντας ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνον εκ του Πατρός των φώτων. Με το να διεκδικώ εγώ έστω και αυτά που δικαιούμαι, να δικαιώνομαι έστω και αν έχω δίκιο, χάνω και το δίκιο μου και αυτά που δικαιούμαι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Σολομών, ο οποίος ενώ ήξερε ότι ο Θεός του είχε υποσχεθεί, αυτός με πίστη Θεού και βεβαίως και με αδυναμία, γιατί ομολογεί ο ίδιος ότι είναι απαλός και τρυφερός. Και ο πατέρας του αργότερα όταν έγινε βασιλιάς του λέει, μην είσαι πια παιδί. Δηλαδή ο Σολομών πρέπει να ήταν, έτσι πως μας τον παρουσιάζει ο Λόγος του Θεού, ένα καλομαθημένο, όχι κακομαθημένο, ένα καλομαθημένο παιδί, ήσυχο, φρόνιμο και σοφό εξαιτίας της απείνωσής του, εξαιτίας της φρόνησής του. Ο Αδωνίας ήταν εξαιρετικής ομορφιάς, αλλά πλεονέκτης, και κάποια στιγμή η πλεονεξία που είναι η ειδωλολατρία τον οδήγησε και στην υπερηφάνεια, και η υπερηφάνεια τον οδήγησε σε μία απόφαση η οποία φαινόταν σχεδιασμένη πάρα πολύ καλά,
αλλά όσο καλά σχεδιασμένη να, σχεδιασμένο να είναι κάτι από τη σοφία και την πανουργία των ανθρώπων, όταν είναι σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού, με το λόγο του Θεού, με τον προφητικό λόγο του Θεού, δεν μπορεί να σταθεί. Δεν πρόκειται να σταθεί. Ο Αδωνίας λοιπόν σχεδίασε πάρα πολύ ωραία την επιδίωξή του, κάλεσε τους πιο ισχυρούς και τους έπεισε, και παράξενο είναι πως πίστηκε ο αβιάθαρο ιερεύς, πως πίστηκε ο Ιωάβ που ήταν τόσο πιστός στον Δαβίδ όλα του τα χρόνια. Κατάφερε και τους έπεισε. Και ξέρετε, μερικοί άνθρωποι εκπέμπουν γοητεία. Δηλαδή καταφέρνουν να πείσουν με το παρουσιαστικό τους, με τα λόγια τους, με τα πρώτα έργα τους, και να παρασύρουν. Γι' αυτό ο Θεός δεν θέλει να είμαστε παρασυρώμενοι και δελεαζόμενοι με πάντα άνεμο διδασκαλίας. Και ο άνθρωπος ο οποίος δεν παρασύρεται, δεν δελεάζεται, δεν γκρεμίζεται, είναι αυτός όχι που είναι σοφός, όχι που είναι δυνατός, όχι που είναι εξαιρετικά ικανός, αλλά άνθρωπος ο οποίος είναι πιστός και έχει στερεώσει τη ζωή του στο Λόγο του Θεού. Αυτός είναι αμετακίνητος. Και είναι αμετακίνητος γιατί ο Θεός είναι μαζί του. Γιατί ο Θεός είναι η δύναμή του. Είναι το προπύργιο του. Είναι η ασφάλειά του. Και έχει στερεώσει τη ζωή του στο Λόγο του Θεού. Αλλά όχι μόνο, ταυτόχρονα είναι εξητών πάντοτε τη φωνή και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, γνωρίζοντας από το Λόγο του Θεού ότι ο Θεός εν τέλει είναι και γίνεται μισθαποδότης σε αυτούς που τον εξητούν, που εξητούν το θέλημά του, που εξητούν την οδηγία του, την εντολή του, το λόγο του. Και η εξήτηση, αδελφοί, γίνεται με δύο βασικούς τρόπους. Ο πρώτος είναι μέσα από το λόγο του Θεού, να ψάξουμε να βρούμε τι φανερώνει, τι μαρτυρεί, τι λέει ο λόγος του Θεού στις αντίστοιχες περιστάσεις. Αφετέρου είναι και στο ταμείο μας, εκεί που το βέβαιο είναι ότι θα αποκαλυφθεί ο Θεός ο Πατέρας μας, γιατί αποκαλύπτεται μόνο εν το κρυπτό, όταν βεβαίως έχουμε τακτοποιήσει τη σχέση μας με το Θεό, έχουμε εξομολογηθεί τα λάθη μας, τις αμαρτίες μας, έχουμε μετανοήσει και ταυτόχρονα έχουμε συγχωρήσει και πάντα στους αμαρτάνοντας ή αμαρτήσαντας εις ημάς, ώστε να μπορεί και ο Πατέρας, επειδή συγχωρήσαμε πάντα στους αμαρτήσαντας και αμαρτάνοντας εις ημάς, να μπορεί και ο Θεός να συγχωρήσει τις δικές μας αμαρτίες. Ο Αδωνίας λοιπόν πλεονέκτης, πανούργος, σοφός μες στην πανουργία του, υπερήφανος, σχεδίασε πάρα πολύ ωραία το να γίνει βασιλιάς ξαφνικά και να μην μπορεί κανείς να το αντικαταστήσει πια. Όμως όπως είπαμε, ο Θεός γελάει με τις πανουργίες των πανούργων και με τις πονηριές των πονηρών. Διασκεδάζει με την ανοησία τους ότι μπορούν να φέρουν σε δύσκολη θέση το Θεό ή να ανατρέψουν τα σχέδια και τα έργα του Θεού. Χρησιμοποιεί λοιπόν ο Θεός συνήθως ανθρώπους και, όπου δεν μπορεί να βρει, ο Θεός χρησιμοποιεί θαύματα και μεγαλεία για να ανατρέψει τις πονηριές των πονηρών και τις πανουργίες των πανούργων. Ξεσήκωσε, όπως θυμάστε, τον Άθαν, ο οποίος επισκέφθηκε την Βισταβεέ, τη μητέρα του Σολομώντα, την έπεισε να παρουσιαστεί στον Δαβίδ. Αυτή υπάκουσε, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Η Γραφή λέει «πείθεστε και υπακούετε στους προϊστώτες σας για να σας γίνεται καλό».
Και επειδή Βυσταβέ βασίλισσα, ταπεινώθηκε και αγαπημένη του Σολομώντα, του Δαβίδ, ταπεινώθηκε και υπάκουσε στα λόγια του Νάθαν που ήταν λόγια Πνεύματος Αγίου, όταν παρουσιάστηκε μπροστά του στο Δαβίδ, βρήκε χάρη από το Δαβίδ και από το Θεό. Ώστε αυτό το οποίο ενήργησε να το ευωδώσει ο Θεός. Δεν είναι κανένα σπουδαίο σχέδιο, όπως ήταν το σχέδιο του Αδωνία, αλλά ήταν σχέδιο με οδηγία Πνεύματος Αγίου, το οποίο θα πετύχει όπως και πέτυχε. Ο Δαβίδ, ανεκτικός όπως είπαμε, κακός, ανεκτικός πατέρας, δεν, λέει η Γραφή, επίκραινε ποτέ τον Αδωνία και δεν θα το έκανε ποτέ να επικράνει τον Αδωνία. Όταν όμως βρέθηκε μπροστά στη φωνή της Βυσταβεέ και τη φωνή του Νάθαν που ήξερε ότι είναι ο προφήτης, κατάλαβε και αποφάσισε να ενεργήσει και ενήργησε καταλυτικά. Κοιτάξτε, και πάλι δεν έλεγξε τον Αδωνία. Και πάλι δεν ενήργησε εναντίον του Αδωνία. Άνθρωπος του Θεού, 100% ο Δαβίδ. Δεν ενήργησε κατασταλτικά, αλλά ενήργησε εκτελώντας το Λόγο του Θεού. Ξέρει ότι αν εκτελέσεις το Λόγο του Θεού, αν εκτελέσει κάποιος το Λόγο του Θεού, ο Θεός θα τον ενισχύσει και όχι μόνο αυτό, αλλά θα δώσει επιτυχία στο έργο του. Δεν πήγε δηλαδή να εμποδίσει, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν πήγε να πράξει εναντίον, αλλά έκαμε αυτό που του είχε πει ο Θεός. Δεν τα έβαλε με τον Αδωνία, δεν τον μάλωσε, δεν τον τιμώρησε, δεν τον επίκρανε, αλλά έπραξε αυτό που έπρεπε να πράξει και είχε σχέση με τον Σολομώντα. Πόσο σημαντικό είναι, αδελφοί, να φροντίζουμε να μην πικραίνουμε τους ανθρώπους, ακόμη και αυτούς που δεν πράττουν σωστά. Αλλά εμείς να ενεργούμε όχι κατασταλτικά, επιθετικά, με τιμωρία, με εκδίκηση. Ο Θεός να μας φυλάει. Να ενεργούμε με υπακοή στο Λόγο του Θεού προς πάσαν κατεύθυνση, ιδιαιτέρως δε προς τα παιδιά μας, προς την οικογένειά μας. Βεβαίως δεν θα είμαστε ανεκτικοί, βεβαίως με παιδεία και νουθεσία Κυρίου θα συμπεριφερόμεθα προς την οικογένειά μας, αλλά και προς πάντες. Όχι με τιμωρία, εκδίκηση και βάναυσο τρόπο, αλλά με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Ο βάναυσος τρόπος, οι εξυπνάδες οι ανθρώπινες, οι πονηριές δεν έχουν την εύνοια του Θεού. Ο Δαβίδ λοιπόν με πάρα πολύ απλό τρόπο κάλεσε τον Νάθαν, κάλεσε τον Σαδόκ τον ιερέα, τον Βεναΐα τον στρατηγό, τους πιστούς στρατιώτες του, τους Φελεθαίους και τους Χερεθαίους, και τους έδωσε εντολή να κάνουν αυτό που έπρεπε ήδη να είχε κάνει. Αυτή η αναβολή και η καθυστέρηση του Δαβίδ έφερε το κακό και η ανεκτικότητα το κακό στον Αδωνία, ο οποίος από εκεί και πέρα ο Αδωνίας είχε πάρει κακό δρόμο, γιατί δεν είχε παιδεία και νουθεσία, δεν είχε έλεγχο, έφτασε στην καταστροφή. Διέταξε λοιπόν τους πιστούς στο Θεό, στο Λόγο του Θεού, αυτούς μόνο μπορούσε να εμπιστευτεί, και οι άνθρωποι τους οποίους μπορούμε να εμπιστευτούμε είναι τους πιστούς στον Κύριο. Όχι τους πιστούς εμάς, τους δικούς μας. Γιατί αν είναι δικό σου θα σε προδώσει, θα βρει άλλον κάποια στιγμή να γίνει πιστός και να υπηρετεί. Ο χριστιανός δεν έχει οπαδούς ούτε φιλαράκια, ούτε κολλητούς. Ο χριστιανός έχει αδελφούς και φίλους. Όπως αδελφός είναι ο Χριστός στον κάθε έναν από εμάς,
και φίλος είναι ο Χριστός στον καθένα από εμάς, έτσι και εμείς. Και εκείνο που θέλουμε δεν είναι να μας υπηρετούν, αλλά να υπηρετούμε. Διάλεξε λοιπόν ανθρώπους πιστούς, όπως είπαμε τον Νάθαν, τον Βεναΐα, τον Σαδόκ, τους Φελεθαίους, τους Χερεθαίους, και τους έδωσε εντολή: πηγαίνετε εσείς τώρα να παραλάβετε τον Σολομώντα, να τον χρήσετε βασιλιά, να τον ανεβάσετε στο βασιλικό ημίωνο, να τον φέρετε στο παλάτι και να καθίσει στο θρόνο, πράγμα το οποίο έγινε. Την ίδια στιγμή που, κοιτάξτε, την τελευταία στιγμή πρόλαβε. Με την επέμβαση του Νάθαν, την τελευταία στιγμή απεφεύχθη το κακό. Θα λέγαμε, την τελευταία φυλακή της νυχτός ενήργησε ο Θεός. Εκεί που δεν ενεργούν οι άνθρωποι, δεν ενήργησε ο Δαβίδ νωρίτερα, την τελευταία φυλακή της νυχτός ενεργεί ο Θεός. Γι' αυτό είναι καλό να εμπιστευόμαστε το Θεό, αδερφοί. Αλλά και να εξητούμε για να μας λέει πότε και πώς και τι πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας. Ενώ την ίδια στιγμή που εχρίεται ο βασιλιάς ο Σολομών και μετεφέρεται στο παλάτι και κάθισε στο θρόνο του Δαβίδ και όλοι οι δούλοι του Δαβίδ ερχόντουσαν και τον συνέχεραν και ύφχοντο ο Θεός να ευλογήσει πιο πολύ το Σολομώντα από το Δαβίδ, και μ' αρέσει αυτό. Ο Δαβίδ δεν έλεγε όχι και πιο πολύ από μένα. Πιο πολύ λέει να ευλογήσει το θρόνο του από ότι ευλόγησε ο Θεός το θρόνο σου. Πιο πολύ ο Θεός να ευλογήσει το Σολομώντα από ότι ευλόγησε εσένα. Και ο Δαβίδ έλεγε αμήν, αμήν. Πιο πολύ. Ενώ λοιπόν γίνονται αυτά τα ωραία στο παλάτι του Δαβίδ με την οδηγία του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, στο τραπέζι, στο γλέντι του Αδωνία, χαρά μεγάλη γιατί έχρισαν αυτή βασιλιά τον, και ήταν και ο Αβιάθαρο ιερεύς, ήταν και ο Ιωάβ στρατηγός. Ο Αβιάθαρο ήταν ανώτερος ιερέας από τον Σαδόκ και ο Ιωάβ ήταν ανώτερος στρατηγός από τον Βεναΐα. Δεν έχει σημασία η εξουσία και η δύναμη η ανθρώπινη, αλλά έχει εξουσία εκείνο που λέει ο Θεός και εκείνο που κάνει ο Χριστός. Όλη η πόλης δόξαζε και ζητοκράβγαζε και άκουσαν τις φωνές και τις κραυγές, τις ζητοκραυγές του λαού. Όλοι όσοι ήσαν χαρούμενοι γιατί έχριαν εκείνη τη στιγμή, αλλά όχι σύμφωνα με το Θεό, ούτε σύμφωνα με το Δαβίδ, έχριαν εκείνη τη στιγμή βασιλιά τον Αδωνία. Ξαφνιάστηκαν, τι είναι αυτή η φωνή, τι είναι αυτή η αχή, και ήρθε ο Ιωνάθαν, ο γιος του Αβιάθαρ, τον είδε ο Αδωνίας και είπε, εσύ είσαι γενναίος άντρας, έχεις καλές αγγελίες, πες μου. Οι αγγελίες όμως δεν μπορεί να είναι καλές. Περιμένει καλές αγγελίες, αλλά οι αγγελίες είναι κακές. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Να περιμένουμε ευλογία και να έρχεται κατάρα. Τρομερό. Τρομερό είναι αυτό. Να λέμε τα καταφέραμε, όλα πάρα πολύ καλά τα κάναμε, και να γκρεμίζονται, να καταστρέφονται. Και αυτό συμβαίνει πάντοτε όταν ο Θεός δεν είναι μαζί μας. Και ο Θεός θέλει να είναι μαζί με τον κάθε άνθρωπο, αλλά επειδή είναι πιστός στο λόγο του, να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται, είναι μαζί με αυτόν που εργάζεται το θέλημά του, φυλάται τις εντολές του και πράττει τα διατάγματά του. Ο Ιωνάθαν, ο γιος του Αβιάθαρ, λέει δεν είναι καλά τα νέα, δεν έχω καλές αγγελίες, και περιγράφει ακριβώς τι συνέβη, έτσι πως το περιγράψαμε και εμείς, τι συνέβη στον Σολομώντα, τι συνέβη με τον Δαβίδ. Ο βασιλιάς μας, λέει ο Δαβίδ, έχρισε βασιλιά τον Σολομώντα και όλη η πόλη και όλος ο λαός ζητοκραυγάζει. Και λέει κάτι, αδερφοί, που με στενοχωρεί και το φοβάμαι.
Και λέει η Γραφή στο 49 εδάφιο: «Και πάντες συγκεκλημένοι η μετά του Αδωνία, χαρούμενοι, γιατί πετύχανε τη δολοπλοκία τους, εξεπλάγησαν και σηκωθέντες το βάλαν στα πόδια». Σκεφτείτε τι απογοήτευση εκείνη τη στιγμή. Όλοι σχεδιάζανε να είμαστε κοντά στο βασιλιά, να έχουμε εξουσία, δύναμη που θα εξαρτάται από το βασιλιά τον οποίο εμείς κρύουμε. Κάναν όνειρα. Όνειρα μεγάλα, επιτυχίας, δόξης, εξουσίας, δύναμης. Κάναν όνειρα. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο άνθρωπος περπατάει εν φαντασία. Φαντάζεται και νομίζει ότι θα γίνουν τα πράγματα όπως τα φαντάζεται. Και το αποτέλεσμα είναι αδιέξοδο. Έκπληξης αποτυχίας. Φόβος. Αγωνία. Πω, αλλιώς τα περίμενα, αλλιώς μου ήρθανε. Και πάντα, αδερφοί μου αγαπητοί, συμβαίνει αυτό. Αλλιώς τα υπολογίζουμε και αλλιώς μας έρχονται. Γιατί λέει η Γραφή: «Οι βουλές μου», λέει ο Θεός, «δεν είναι βουλές σας. Η οδή μου δεν είναι οδή σας». Εάν δεν ψάξουμε να βρούμε τις βουλές του Θεού και τα σωδούς του Κυρίου, σε έκπληξη θα βρισκόμαστε. Σε αμηχανία, σε φόβο, σε αποτυχία. Και δεν δικαιολογείται ο άνθρωπος του Θεού, ο άνθρωπος τον οποίον απεκαλύφθη ο Θεός, ο άνθρωπος τον οποίον απεκάλυψε ο Πατέρας Θεός τον Ιησού Χριστόν, ο άνθρωπος που ο Ιησούς Χριστός του έδωσε, τον βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, δεν δικαιολογείται. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία αποτυχίας, καταστροφής. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Είναι σαν να έχω πηξίδα που να μου λέει εκεί είναι ο βοριάς και εγώ να σκέφτομαι πού είναι ο βοριάς, μου φαίνεται από εκεί. Και να μην κοιτάω την πηξίδα και να πηγαίνω από εκεί, γιατί νομίζω ότι από εκεί είναι ο βοριάς ή γιατί μου είπανε ότι από εκεί είναι ο βοριάς. Είναι σαν να υπάρχει χάρτης που να μου λέει αυτό το δρόμο θα πας για να πας στη Θεσσαλονίκη. Και εγώ να λέω πιο εύκολος είναι ο δρόμος, κατηφόρα είναι να πάω από εδώ και θα φτάσω στη Θεσσαλονίκη. Αλλά όσο και να πας προς τα κάτω, Θεσσαλονίκη δεν θα φτάσεις. Και θα βρεθείς σε αδιέξοδο. Και είναι τραγική η θέση του χριστιανού στο αδιέξοδο. Να βρει τείχο μπροστά του. Δεν πάει άλλο. Τέρμα, ό,τι έκανες έκανες, ό,τι κατάφερες κατάφερες, όσο έτρεξες έτρεξες, τώρα τέρμα, τελείωσες. Δεν δικαιολογείται. Όταν έχουμε πατέρα μας τον παντοδύναμο Θεό, φίλο μας τον Κύριο όλων των δυνάμεων και οδηγό μας τον παράκλητο το πνεύμα της αληθείας. Δεν δικαιολογείται. Υπάρχουν πράγματα που είναι δύσκολα. Υπάρχουν πράγματα που γεμίζουν την καρδιά μας βάρος. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μας τρομάζουν. Υπάρχουν πράγματα που μας κάνουν και αγανακτούμε. Υπάρχει κακία. Υπάρχει ζήλια. Υπάρχει φθόνος, πόλεμος. Υπάρχουν μεγάλα πράγματα που δεν τα μπορούμε. Όμως δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορεί ο Χριστός. Τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορεί να ενεργήσει και να σε βοηθήσει ο Θεός. Όταν έχουμε το ταμείο μας. Και το Πνεύμα το Άγιο μας είπε χτες ότι τα ταμεία μας είναι άδεια και λυπήθηκα πάρα πολύ, όχι για σας, για μένα. Γιατί είναι άδεια. Ο Θεός να μας ελεήσει και να μας βοηθήσει.
Δεν επιτρέπεται να μην βοηθάς πατέρα ή μάνα το παιδί σου να πηγαίνει να κλείνεται στο δωμάτιο, στο ταμείο του. Να το ενισχύεις, να το βοηθάς. Πήγαινε παιδί μου να προσευχηθείς, σε παρακαλώ. Και δώσ' του και αιτήματα, προσευχήσου και για μένα, για τη δουλειά μου. Το παιδί σου είναι χρήσιμος συνεργάτη σου στην προσευχή. Η γυναίκα σου είναι χρήσιμος συνεργάτη σου στην προσευχή. Δώσ' της τη δυνατότητα να πάει να προσευχηθεί. Πες της, άστα, εγώ θα φυλάξω τα παιδιά, εγώ θα φροντίσω μία ώρα, μισή ώρα. Δώσε στον άντρα σου, αδερφή. Μην τον βάζεις όλο να πλένει τις κουρτίνες και να σφουγγαρίζει και να σε βοηθάει στη δουλειά. Θα το κάνει. Θα το κάνει, γιατί είναι άνθρωπος του Θεού. Παρακάλεσέ τον, θα το κάνει. Αλλά δώσ' του, πρόβλεψε. Μπορεί να βαριέται, μπορεί να θέλει να μιλήσετε, μπορεί. Πρόβλεψε. Πρότεινε, πήγαινε, σε παρακαλώ. Πήγαινε στο ταμείο σου, προσευχή σου για το καλό μας. Για τα ζητήματά μας. Να ενισχύουμε για το καλό. Δεν νοείται άντρας, σύζυγος και γυναίκα και οικογένεια να μην έχουν οικογενειακή προσευχή τουλάχιστον μια φορά την ημέρα. Πώς θα ζήσουμε τη ζωή αυτή που είναι δύσκολη και τους καιρούς αυτούς που είναι κακοί? Πώς θα τους αντιμετωπίσουμε? Πώς? Με την εξυπνάδα μας, με τη μαγιά μας? Συγγνώμη, κυριέ μου, δεν αντιμετωπίζεται η ζωή, αδελφοί. Με γόνατα αντιμετωπίζεται. Με μελέτη αντιμετωπίζεται. Και όχι μόνο αντιμετωπίζεται, αλλά και θα σε καταστήσει και θριαμβευτεί ο Θεός. Γι' αυτό να ενισχύουμε, όπως κάνει ο Θεός κάθε φορά, να ενισχύουμε ο ένας τον άλλον. Είμαστε άνθρωποι του Πνεύματος, είμαστε άνθρωποι πνευματικοί, είμαστε εκκλησία αποστολική. Ο Απόστολος Πέτρος, δεν ξέρω ποιος το κάνει, εγώ δεν το κάνω και λυπάμαι, προσευχότανε πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Μα είχε ανάγκη ο Απόστολος Πέτρος, ο Χριστός είχε ανάγκη την προσευχή. Και εσύ δεν την έχεις και εγώ δεν την έχω? Ξενυχτούσε στην προσευχή ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Γιατί? Γιατί ξέρε την ανάγκη. Ο Θεός να μας δώσει χάρη, αδελφοί μου αγαπητοί, για να μην βρισκόμαστε ούτε σαν τον Αδωνία πλεονέκτες και υπερήφανοι, αλλά ούτε και σαν αυτούς που απάτησε, ξεγέλασε ο Αδωνίας με υποσχέσεις και με λόγια. Να είμαστε σαν τον Νάθαν που είναι στερεωμένος στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, σαν το Βεναΐα που είναι στερεωμένος στο βασιλιά του, που ήταν ο Δαβίδ σε αυτόν, σε εμάς ο Χριστός. Να είμαστε σαν το Σαδόκ που ήταν ιερέας του Κυρίου, όχι για να κάνει το θέλημα των ανθρώπων, αλλά για να κάνει το θέλημα του Θεού. Εξεπλάγησαν και το έβαλαν στα πόδια. Πάει, τον Αδωνία τον εγκατέλειψαν όλοι. Μέχρι εκείνη τη στιγμή όλοι τον καλοπιάνανε. Να ζήσει ο βασιλιάς μας. Όλοι λέγανε τα καλύτερα λόγια. Ελπίζανε από τον Αδωνία. Και όταν ο Θεός ενήργησε, τον αφήσανε μόνο του. Πάνε υποτακτικοί του. Πάνε. Ο Σολομών δεν είχε ούτε έναν υποτακτικό. Αλλά ήταν ο Θεός μαζί του. Δεν στηριζότανε σε ανθρώπους. Αλλά έλεγε, αφού ο Θεός το είπε, αυτός και θα το κάνει. Γιατί αν το κάνω εγώ θα αποτύχω, θα τσακωθώ, θα εγείρω πόλεμο, έριδες. Θα πάω δηλαδή να πολεμήσω με τον Αδωνία? Όχι, θα κάτσω εδώ σπίτι μου και θα περιμένω να δω τι θα κάνει ο Θεός. Και ο Θεός τον έκανε βασιλιά. Ο Αδωνίας τρομοκρατημένος πήγε στα κέρατα του θυσιαστηρίου και δεν κατέβαινε από εκεί. Εκεί ήταν το άσυλο των ανθρώπων που τον κυνηγούσαν οι Ισραηλίτες, και έστειλε εντολή: δεν φεύγει από τα κέρατα του θυσιαστηρίου εάν δεν του υποσχεθεί ο Σολομών
ότι δεν θα τον θανατώσει με μαχαίρα. Αυτός όμως είχε στην καρδιά του, δεν θα γίνω βασιλιάς, τον πρώτο που θα θανατώσω για να γλιτώσει είναι ο Σολομών. Τώρα όμως αυτά που σκεφτότανε για τους άλλους τα ζει. Φοβάται γιατί ήξερε μέσα στην καρδιά του τι επρόκειτο να κάνει αυτός. Και λένε οι άνθρωποι σωστά, εξιδίων κρίνει ο άνθρωπος τα αλότρια. Αυτά που έχουμε στην καρδιά μας και σκεφτόμαστε, νομίζουμε ότι τα σκέφτονται και οι άλλοι. Και αν μεν σκεφτόμαστε καλά και νομίζουμε ότι έτσι σκέφτονται και οι άλλοι, είναι καλό γιατί έχουμε αγαθοσύνη που αρέσει στο Θεό. Αν όμως σκεφτόμαστε πονηρά και νομίζουμε ότι οι άλλοι σκέφτονται πονηρά, καθόλου δεν αρέσει στο Θεό. Και όταν ήρθε το μήνυμα στον Σολομώντα ότι ο Αδωνίας δεν κατεβαίνει γιατί φοβάται να τον σκοτώσεις, ο Σολομών με σοφία έδωσε το πρόβλημα στο Θεό. Εάν είναι ανήραγαθός, δεν κινδυνεύει από κανέναν και τίποτα. Αν όμως είναι πονηρός, θα απολεστεί. Και αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια. Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια. Είναι σοφία Θεού. Ο αγαθός άνθρωπος δεν κινδυνεύει ποτέ. Γιατί ο Θεός τον προστατεύει. Ο πονηρός και ο πανούργος που διαλογίζεται, που πανουργεύεται, που σκέφτεται και τι θα κάνω και πώς θα το κάνω και θα κάνω και έτσι, θα κάνω και αλλιώς και θα πετύχω. Δεν είναι μόνο ότι περπατάει κατά φαντασία και θα αποτύχει, αλλά είναι περπατάει και εν αμαρτία, γιατί είναι πονηρός. Το μέλλον του είναι απώλεια, θα απολεστεί. Και η πονηριά είναι θέμα καρδιάς. Γι' αυτό λέει η Γραφή, μακάρι οι καθαροί την καρδία, γιατί μόνο αυτοί θα δουν τον Κύριο. Μόνο αυτοί θα δουν το πρόσωπο του Θεού. Μόνο αυτοί θα βλέπουν το Θεό στη ζωή τους να εργάζεται. Πώς να εργάζεται? Να τους ελέγχει, να τους παιδεύει, να τους μαστιγώνει, να τους δοκιμάζει και να τους ευλογεί. Εάν είναι ανήραγαθός, δεν κινδυνεύει από κανέναν, ούτε και από μένα. Αλλά αν είναι ανήρ-πονηρός, θα απολεστεί. Και ο Αδωνίας θεώρησε ότι γλίτωσε. Αλλά δεν γλιτώνεις όταν παίρνεις αναστολή της ποινής σου. Γλιτώνεις όταν μετανοείς, ζητάς το αίμα του Χριστού να καθαρίσει την καρδιά σου και παίρνεις άφεση αμαρτιών. Δεν γλιτώνεις επειδή τα κατάφερες για μια στιγμή. Πήγα, πιάστηκα από τα κέρα του θυσιαστηρίου και τον έπεισα να μην με σκοτώσει. Μα δεν θα σε σκοτώσει αυτός. Εσύ μόνος σου θα απολεστείς αν η καρδιά σου δεν είναι καθαρή με το αίμα του Χριστού. Και αν το ξαναπώ αυτό, γιατί μπορεί να ακούγεται βαρύ, αλλά είναι αληθινό. Εάν η καρδιά σου δεν είναι καθαριζόμενη με τη μετάνοια, την εξομολόγηση, με την εξήτηση του αίματος του Χριστού, η καρδιά σου θα σε οδηγήσει σε δρόμους απώλειας. Σήμερα λοιπόν, αδερφοί, να το πάρουμε σαν μήνυμα αυτό, γιατί πιστεύω ότι είναι μήνυμα από το Θεό, να καθαρίσουμε και να καθαρίζουμε την καρδιά μας. Και αν καθαρίζουμε την καρδιά μας, δεν κινδυνεύουμε από τίποτα. Θα είμαστε πάντοτε σε ασφάλεια, σε ησυχία και σε ευλογία. Μην αφήνουμε να επέρεται, μην αφήνουμε να μηχανεύεται, μην αφήνουμε να μας κοροϊδεύει, γιατί είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Και να πηγαίνουμε στο Θεό, αλλά να πηγαίνουμε και στους ανθρώπους. Γιατί η ασφάλειά μας, αδελφοί αγαπητοί, είναι ο Θεός, είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι το Πνεύμα το Άγιο, αλλά είναι και οι αδελφοί που μας έβαλε δίπλα ο Θεός. Έχεις μια γνώμη, πες τη. Να δεις πώς θα την ακούσει ο αδελφός σου. Πώς θα την ακούσει η γυναίκα σου. Πώς θα την ακούσει ο πρεσβύτερος, η πρεσβύτερη. Ο ποιμένας, πες τη, μη φοβάσαι. Γιατί εν το πλήθη των συμβούλων υπάρχει ασφάλεια.
Μην νομίζουμε ποτέ ότι αυτό που λέμε έχουμε δίκιο, σας το έχω πει πάρα πολλές φορές και το λέω με παρησία ενώπιον του Θεού, τα μεγαλύτερα λάθη τα πνευματικά τα έχω κάνει όταν πίστευα και θεωρούσα ότι έχω απόλυτο δίκιο. Και δεν άκουγα κανέναν. Και από τα λάθη μου έμαθα να λέω δεν έχω δίκιο, για να ακούσω τι λένε και οι άλλοι, να δω πώς το βλέπουνε. Και μέσα από μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι κουβέντες, δέκα κουβέντες βγάζεις το συμπέρασμα. Και αυτό το είχα μάθει μετά από τη γραφή και στη δουλειά μου. Είχαμε προβλήματα επαγγελματικά πολύ σοβαρά να λύσουμε. Και έπρεπε να δώσω απαντήσεις. Με ρωτάγανε τι πρέπει να κάνουμε. Και πριν απαντήσω ρώταγα, τι λες εσύ, τι λες εσύ, τι λες εσύ, και μια και δυο και τρεις φορές. Και μέσα από αυτή το, μέσα από αυτό το, τη συζήτηση, από μόνη της έβγαινε η αλήθεια. Και τότε έλεγα αυτό πρέπει να κάνουμε και νομίζανε ότι εγώ το έλεγα. Μπράβο, λέει, δεν κάνει λάθος ο Κοροβές, έτσι έλεγα και καυχόμουν προ Χριστού. Αλλά δεν ήταν ότι δεν κάνω, οι άλλοι βρίσκανε τη λύση. Εγώ απλώς την έλεγα, όταν οι άλλοι την είχαν βρει. Πόσο μάλλον τώρα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού που τα αδέλφια μας έχουν το Πνεύμα του Θεού. Που τα αδέλφια μας έχουν σοφία από το Θεό. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, μη θεωρούμε ότι έχουμε δίκιο. Μην είμαστε βέβαιοι ότι τα λέμε καλά. Ρώτα και μια και δυο και τρεις και τέσσερις φορές. Ρώτα τη γυναίκα σου, ρώτα τα παιδιά σου. Όταν ήταν μικρά τα παιδιά μας, τις ωραιότερες απαντήσεις ο Θεός μου τις είχε, μας και μου, μας τις είχε δώσει ο Θεός μέσα από το μικρότερο παιδάκι μας, την Αλεξία, που δεν καταλάβαινε πολλά, αλλά εκεί έβρισκε ο Θεός ελεύθερο δρόμο για να μας δώσει απαντήσεις. Και όταν κάποτε είχα πει, δεν ξέρω τι θα κάνω, θα ρωτήσω. Μου λέει, ποιο θα ρωτήσει? Λέω, θα ρωτήσω και την Αλεξία. Γελάγανε. Θα ρωτήσει την Αλεξία, βέβαια, λέω. Και την Άννα και τον Τίνο και τη Χριστίνα και τη Βαλεντίνη και την Αλεξία. Μα ήταν 4 χρονών, 5 χρονών. Μωρέ, τι ωραία που τους χρησιμοποιεί ο Θεός τα παιδιά για να τους δώσει φανερώσεις. Και έτσι ο χριστιανός δεν δικαιολογείται να κάνει λάθη, αδελφοί μου. Δεν δικαιολογείται να μηχανεύεται, να πανουργεύεται με τη βεβαιότητα ότι θα πετύχει. Θα έρθει σαν διέξοδο. Θα έρθει σε καταστροφή. Ο Θεός να μας φυλάει. Και μας έχει δώσει ο Θεός τόσο καλά αδέλφια. Μεγάλους, μικρούς, μεγάλες αδερφές, μικρές αδερφές. Που μπορείς να πας να πεις προσευχή σου για μένα. Που μπορείς να πεις ρώτησε το Θεό για μένα. Και ξέρετε, όταν ρωτάς το Θεό, μαθαίνεις στο τέλος να ακούς και τη φωνή Του. Αν δεν ρωτάς, πώς θα ακούσεις τη φωνή Του? Αν δεν μάθεις μια γλώσσα, πώς θα τη μιλήσεις? Πώς θα την καταλάβεις? Όταν ρωτάς, 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 βλέπεις, 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 στο τέλος έρχεται ο Θεός και δεν σε αντέχει άλλο. Θα σου μιλήσω να ησυχάσω από σένα. Δεν το λέει ακριβώς έτσι, αλλά έτσι συμβαίνει. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Δεν είναι ωραίο να πει ο χριστιανός δυστυχώς έκανα λάθος. Και τώρα θα κάνουμε και λάθη, αλλά δεν είναι ωραίο. Και πώς θα διορθωθούμε, πώς θα διορθώσουμε τα λάθη μας? Δεν μπορούμε, πάλι στον Χριστό πρέπει να πάμε. Αλλά πάλι θα εξομολογηθούμε. Κύριε, τα έκανα μουσκεμα, έκανα λάθος. Πάει, το έκανα το λάθος, τώρα τι να κάνω? Ο αγαθός Θεός θα πει, το έκανες, δεν πειράζει, εγώ θα το διορθώσω. Δεν δικαιολογείται λοιπόν ούτε να κάνουμε λάθη, αλλά δεν δικαιολογείται περισσότερο να μένουμε στα λάθη μας. Ο Θεός να μας φυλάει. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο 233. Ύμνος 233 από τα μεγάλα ημνολόγια.